Γεια σας παιδιά και καλώς ήρθατε στο κανάλι. Σήμερα έχω άλλον έναν οδηγό. Θα μου πείτε, Άγγελε, τι σόι οδηγό έφτιαξες πάλι. Θα σας πω παιδιά ότι είναι ένας οδηγός για το Alliance Battle Extreme. Για όσους το ξέρουν με το γρηγορότερο όνομά τους, ABX. Πρέπει να κάποιοι, αν έχουν πρόβλημα αυτή τη στιγμή με το ABX, είναι επειδή δεν έχουν καταλάβει ακριβώς τι είναι, πώς δουλεύει και γιατί κάνετε ό,τι κάνετε. Και γιατί δεν κάνετε καλά σκορ. Θα ξεκινήσουμε από πολύ dummy πράγματα, πολύ βασικά πράγματα και θα πάμε στο σημείο το οποίο μπορούμε να κάνουμε τέλεια έως και μεγάλα σκορ. Αυτή τη στιγμή, για παράδειγμα, εγώ μπορώ να κάνω από 17 εκατομμύρια μέχρι 20 εκατομμύρια ανάλογα με το τι θα παίξω και πώς θα παίξω το χαρακτήρα μου. Εννοείται πως για να παίξεις Alliance Battle Extreme πρέπει να έχεις πάρα πολλούς, πολλούς καλούς χαρακτήρες. Είναι ένα content το οποίο είναι, ας το πούμε, το τέλος του παιχνιδιού, το οποίο δεν έχεις κάτι άλλο να κάνεις και απλά προσπαθείς να είσαι λίγο competitive με την Alliance σου και γενικά να πάρεις κάποιο μέρος με τη δικιά σου την Alliance και να μπορέσεις να ανεβείς τα ladder τα οποία θα σας κάνουν, ας το πούμε, διάσημος μέσα στο παιχνίδι. Από όσο ξέρω, κάποιοι από τις ελληνικές κλάν, όπως οι φίλοι μας οι Dark Avengers, έχουν ανεβεί ήδη, όπως βλέπουμε και εδώ πέρα οι Greek Soldiers. Είδα εχθές ότι οι Dark Avengers είχαν μπει στο top 100. Λοιπόν, τι είναι το ABX? Το ABX είναι ότι μαζεύονται όλα τα member μιας clan, προσπαθούν κάθε μέρα να χτυπήσουν αυτό εδώ πέρα το beast και να κάνουν όσο πιο δυνατόν το περισσότερο score. Το max score που μπορεί να πετύχεις κάθε μέρα είναι 7 εκατομμύρια. Αν δεν κάνω λάθος. Λέγανε ότι θα το ανεβάσουν, μπορεί να το ανεβάσουν σε παραπάνω updates, αλλά δεν υπάρχει νόημα. Έτσι κι αλλιώς, αν κάνεις παραπάνω από το maximum score, δεν υπάρχει νόημα. Άρα, εσύ το μόνο που προσπαθείς αυτή τη στιγμή είναι να φτιάξεις τον χαρακτήρα σου όσο πιο δυνατόν καλύτερα, έτσι ώστε να πιάνεις το maximum score. Έτσι, αν για μια εβδομάδα κάνεις ας πούμε 7 εκατομμύρια, θα έχεις ένα σεβαστό ποσό για να έχεις κάνει στην κλάν σου. Για παράδειγμα, θα μπορείς να κάνεις 50 περίπου εκατομμύρια. Εκτός αν παίξεις άλλη μία μέρα αφού γίνει το reset, θα έχεις σχεδόν 55 εκατομμύρια. Άρα, αν είσαι από αυτούς που είναι στο τέλος της λίστας και λες «Α, γιατί είμαι στο τέλος της λίστας και, μπορώ να, και πώς μπορώ να το παίξω καλύτερα», εδώ είμαι εγώ για να σου εξηγήσω. Από ό,τι κατάλαβες, το ABX είναι ένα πολύ τελικό content, ας το πούμε έτσι, για να παίξεις και για να καταλάβεις το τι γίνεται πρέπει να καταλάβεις τα βασικά. Πρώτον, υπάρχουν τρία συγκεκριμένα season. Τι εννοούμε με τα season? Δεν είναι όπως τα Battle Pass, όπως λέμε για το PUBG και άλλα αυτά. Σημαίνει ότι έχουμε τρία διαφορετικά μποσάκια, ας το πούμε, τρία διαφορετικά beast. Το πρώτο, ας πούμε, είναι το Frost Beast και έχει άλλα δύο. Δεν τα θυμάμαι αυτή τη στιγμή, δεν είναι ανούσιο, δεν χρειάζεται να τα θυμόμαστε. Μόνο η εξωτερική εμφάνιση αλλάζει, δεν αλλάζουν πολλά πράγματα. Το μόνο που πρέπει να θυμάστε είναι ότι κάθε beast, για να το θυμάστε έτσι, έχει το δικό του debuff, το οποίο χρειάζεται για να το διακόψετε από το να κάνει το roar του. Θα εξηγήσουμε μετά τι είναι το roar. Όπως είπαμε, υπάρχουν τρία διαφορετικά. Αυτό είναι το paralyze. Υπάρχει το burn και το silence. Υπάρχουν δηλαδή τρία διαφορετικά season. Κάθε season αλλάζει κάθε μήνα, αν θυμάμαι σωστά. Αυτή τη στιγμή έχουμε το Paralyze Season. Όπως βλέπετε εδώ πέρα, θα μπορέσετε να δείτε και τι χαρακτήρες χρειάζονται. Αλλά πριν πάμε για τους χαρακτήρες που χρειάζονται, ας πάμε να δούμε τι είναι αυτό εδώ πέρα το Paralyze που μας δείχνει και πώς το χρησιμοποιούμε. Πρώτον, για να καταλάβετε πώς το χρησιμοποιούμε, είναι αυτό. Ο κάθε χαρακτήρας ο οποίος έχει το συγκεκριμένο condition, δηλαδή το using a skill with paralyze, άρα οι χαρακτήρες που έχουν αυτή τη στιγμή skill με paralyze, είναι οι συγκεκριμένοι ήρωες που έχουν αυτό το recommended εδώ πέρα. Για παράδειγμα, ο Battery Bill αυτή τη στιγμή έχει paralyze στα skill του για αυτό το συγκεκριμένο season. Για να πάμε να δούμε πού έχει ο Battery Bill το skill του. Paralyze. Έχει εδώ. Έχει εδώ, ναι. Paralyze Ignore Immunity. Για να δούμε σε ποιο άλλο skill το έχει. Εδώ το έχει. Έχει stun. Ας το κρατήσουμε αυτό. Εδώ το έχει. Όχι. Εδώ το έχει. Ούτε εδώ. Εδώ. Ούτε στο 4. Για να δούμε στο 5. Ακριβώς. Το έχει και στο 5.
Άρα το 5 και το 6 skill του είναι τα skill τα οποία κάνουν paralyze. Θα μου πείτε, Άγγελε, ναι, είναι πολύ απλά πράγματα, τα ξέρουμε ήδη αυτά. Ναι, αυτό που δεν ξέρεις ήδη είναι ότι τα skill για να χρειαστούν να κάνουν το paralyze θέλει να περάσει λίγος χρόνος. Για παράδειγμα, για να δούμε πότε κάνει το paralyze εδώ πέρα. Θα δείτε το paralyze θα εμφανιστεί πάνω από την μπάρα του όταν θα το κάνω. 1, 2, 3, 4, 5, 6, στα 6 δευτερόλεπτα. Πρέπει να ξέρετε ακριβώς πότε ένα skill και γιατί κάνει paralyze. Δηλαδή, θα μιλήσουμε πιο μετά για το πότε πρέπει να χρησιμοποιήσουμε αυτό το skill για να κάνουμε paralyze, σωστά. Αν δεν ξέρετε πόσο χρόνο παίρνει το paralyze για να γίνει, θα μου πείτε, μα εγώ το πάτησα και δεν έκανε error το cancel. Ναι, επειδή θέλει 6 δευτερόλεπτα για να γίνει. Άρα πρέπει να το ξεκινήσουμε 3 με 4 δευτερόλεπτα πριν για να είναι στο σωστό σημείο για να κάνουμε roar το cancel. Ας πάμε τώρα για να δούμε τα rounds και τους hero που χρειάζεται και πότε. Είδαμε ήδη τα skill, καταλάβαμε ήδη τι είναι το ABX, τώρα πρέπει να καταλάβουμε τι είναι τα rounds. Τα rounds είναι μια λίστα η οποία μας δίνει τα requirements ή γενικά τις απαιτήσεις της ημέρας. Για παράδειγμα, σήμερα θέλει universal, super heroes, τους οποίους να κάνουν paralyze για να μπορείτε να κάνετε το περισσότερο damage. Σωστά, σωστά. Θα μου πεις, Άγγελα, άμα δεν έχουμε super hero universal που να κάνει paralyze, δεν θα κάνουμε damage. Θα σου πω, ναι μεν θα κάνεις, αλλά εάν έχεις αυτά τα τρία θα κάνεις το μέγιστο ποσοστό που θα μπορούσες να κάνεις. Ναι μεν υπάρχουν μέρες που μπορείς να χρησιμοποιήσεις χαρακτήρες, για παράδειγμα Ghost Rider εδώ πέρα, και να κάνεις το ίδιο damage που θα κάνεις με τον Black Bolt. Υπάρχουν μερικές χαρακτήρες που δεν χρειάζεται να κάνεις το Paralyze. Απλά, για παράδειγμα, το Paralyze όταν δεν το κάνεις cancel στο Frost Beast, στο πρώτο στάδιο, γιατί υπάρχουν τρία στάδια, θα του δώσει 20% dodge. Δηλαδή θα έχει 20% πιο πολύ dodge. Θα μου πεις, εντάξει, 20% δεν είναι πολύ. Ναι, δεν είναι πολύ, αλλά στο δεύτερο του δίνει σχεδόν άλλα 50. Και στο τελευταίο του δίνει άλλα 70. Άρα στο τέλος δεν θα τον πιάνεις καθόλου. Όλα σου τα skill θα κάνουν dodge, με αποτέλεσμα εσύ να μην κάνεις καθόλου damage. Δηλαδή μόνο χαρακτήρες με πάρα πολύ dodge ή για παράδειγμα με CTP of Energy που έχει από μόνο του ignore dodge, αλλά και πάλι θα χρειαστείς πάρα πολύ, θα σε βοηθήσουν να κάνεις πάρα πολύ damage. Θα μου πεις, ok, εντάξει, κατάλαβα, άρα πάμε πιο πολύ με αυτούς που μας δίνουν, που έχουν skill paralyze. Ναι, ακριβώς. Λοιπόν, τα rounds. Όπως βλέπουμε εδώ πέρα, αν πατήσετε εδώ πέρα στη λίστα, εδώ πέρα δίπλα από το list, θα δείτε ότι υπάρχουν rounds. Κάθε εβδομάδα αλλάζουν τα rounds και θα δείτε ότι υπάρχουν διαφορετικά requirements. Για παράδειγμα, σήμερα έχει το super hero, αύριο έχει τους combat hero. Άρα ο Moon Knight, για παράδειγμα, είναι πάρα πολύ καλή επιλογή. Θα μου πεις, Άγγελε, τι είναι αυτό το normal που βλέπω? Το normal δεν είναι ας πούμε το πρώτο εύκολο στάδιο για να μπορέσεις, άμα είσαι casual τύπος και θες να κάνεις απλά τα daily, απλά κάνεις το normal και τελειώνεις. Αλλά αυτό είναι αν θέλεις να το πας λίγο παραπέρα, άρα δεν μιλάω καθόλου για το normal. Είναι ένα εύκολο πράγμα το οποίο απλά σας συνιστώ να παίξετε για να μπορέσετε να πάτε στο extreme και να πάτε στο επόμενο στάδιο. Άρα θα μπορέσετε να προετοιμάσετε τον εαυτό σας και να ξέρετε ακριβώς τι έχει την επόμενη μέρα. Αν θέλετε να μάθετε και να ξέρετε παραπάνω πληροφορίες για το τι είναι οι καλύτεροι χαρακτήρες εδώ πέρα, σας συνιστώ να κοιτάξετε αυτή τη λίστα, να βάλετε μία λίστα ας πούμε στο προσωπικό σας, βιβλιαράκι, δείτε ποιοι χαρακτήρες είναι speed hero, δέστε ποιος είναι ο καλύτερος, βάλτε τον στην άκρη και φτιάξτε τον. Έτσι θα έχετε, ας το πούμε, σιγά σιγά τους χαρακτήρες που χρειάζεται για να μπορείτε να κάνετε όσο πιο πολύ score μπορείτε. Ναι μεν υπάρχουν πολλοί παράγοντες όπως κάρτες, CTP, να έχετε tier 3 το χαρακτήρα σας, πάρα πολλά πράγματα τα οποία θα σας βοηθήσουν. Αλλά κάπως πρέπει να αρχίσετε και έτσι πρέπει. Λοιπόν, ξέρουμε ήδη για τα rounds, ξέρουμε ήδη τι είναι το ABX, ξέρουμε ήδη τα seasons. Τώρα θα πάμε στο best rotation. Το rotation σημαίνει με ποια σειρά χρησιμοποιούμε τα skill μας. Ναι, θα μου πεις, Άγγελε, τα ξέρω ήδη αυτά και είμαι πάρα πολύ καλός και εγώ το χαρακτήρα μου τον ξέρω. Ναι, μεν, αλλά. Κάθε χαρακτήρας έχει τη διαφορετικότητά του. Όπως είδαμε το παράδειγμα με τον Beta Ray Bill πριν,
Για να κάνει το paralyze του θέλει 5 δευτερόλεπτα μέχρι να κάνει το paralyze kill πάνω στον boss. Άρα θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε κάποιο διαφορετικό rotation. Θα πρέπει να μάθετε τις ώρες πότε γίνονται τα roars, για να μπορέσετε να τα κάνετε cancel, έτσι ώστε να μην πάει το buff στο frost, έτσι ώστε να μην χρειαστεί να τα ξανακάνετε όλα από την αρχή. Άρα κάθε φορά το τι κάνω εγώ, το τι έκανα εγώ βασικά, γιατί τώρα τους περισσότερους χαρακτήρες τους έχω μάθει, ξέρω τι μπορούν να κάνουν οι χαρακτήρες μου, είναι το να πάω να δοκιμάζω το χαρακτήρα. Θα μου πεις πού να το δοκιμάσω, μπορώ να το δοκιμάσω στο extreme και να δω που κάνω λάθη και να το ξαναδοκιμάσω και να το... Ναι, μπορείς. Αλλά ας πάρουμε για παράδειγμα ότι η καλύτερη ομάδα για μένα για σήμερα είναι ο Beta Ray Bill. Θα δούμε και τα δύο support μας. Α, έχω δύο support αυτά. Ναι, μεν, ωραία support η Fae Lavelle και ο Nova, αλλά στον Ghost Panther έχω Insight. Θα με βοηθήσει λίγο παραπάνω να κάνω λίγο παραπάνω damage. Ωραία. Το μόνο που θέλουμε αυτή τη στιγμή είναι να δοκιμάσουμε τα skill μας, όχι τις ομάδες μας. Άρα θα το αφήσουμε για επόμενο στάδιο. Για να πάμε λίγο να δοκιμάσουμε τα skill μας. Αν πας στα skill σου εδώ πέρα θα βρεις το preview skill window. Σε βάζεις έναν εικονικό κόσμο τον οποίο μπορείς να χρησιμοποιήσεις όλα σου τα skill και μπορείς απλά με όλα τα μποτάκια εδώ πέρα τα οποία θα ξεκινήσουν να σε βαράνε να δεις ανάλογα με το πώς θα χρησιμοποιήσεις τα skill σου πόσα hit θα κάνεις. Το πόσα hit θα κάνεις σημαίνει ότι έχεις κάνει το καλύτερο δυνατόν rotation. Ας πούμε άμα εγώ κάνω το 3-1-2-5-4 για να δούμε πόσα hit θα κάνω. Έκανα 597 hit. Πιστεύω ότι είναι ένα από τα καλύτερα, έτσι. Ωραία, για να δούμε τώρα. Είδατε. Πολύ μικρή διαφορά, αλλά μετράει. Δηλαδή, έχασα πάρα πολύ χρόνο με το να χρησιμοποιήσω τα άλλα δύο skill. Άρα, πρέπει να βρείτε το σωστό τρόπο και το σωστό χρόνο και γενικά το σωστό timing να χρησιμοποιήσετε οποιοδήποτε skill. Ας πούμε για παράδειγμα ο Better Rebuild το καλύτερο για εμένα είναι το 3, 5, 4 και 6. Πρέπει να τα κόψετε όλα και να δώσετε το τελικό damage για τον Better Rebuild στο Awakening skill του. Δεν είναι όπως η Moonstone που μπορείς να κάνεις cancel το Awakening skill του. Γι' αυτό δεν σας προτείνω να χαλάσετε το Awakening skill του μόνο και μόνο να κάνετε δηλαδή το buff και να χτυπήσετε με το 4. Κάποιοι χρησιμοποιούν το 3-6-5-4. Ναι, καλό και αυτό, αλλά δεν θα κάνετε όσο πιστεύετε. Για παράδειγμα θα κάνετε 561. Θα μου πεις, Άγγελε, ναι, κάνω με όλα τα buff το 4 όμως και μπορεί να κάνω παραπάνω damage. Όχι, δεν. Πιστέψτε με, δεν. Και πιστέψτε με ότι υπάρχει και το rotation το οποίο... Ας πούμε ότι έχουμε ξεπεράσει στο boss, έχουμε περάσει στο πρώτο rotation το οποίο είναι 3, 5, 4, 6, τελειώνει το awakening skill, πρέπει να μάθετε πότε τελειώνει και έχετε το CTP ενεργό. Συνεχίζετε και βαράτε με τα skill. Δεν σταματάτε και περιμένετε να ξαναγεμίσει το awakening. Μαθαίνετε το rotation του παίχτη. Είναι 3, 5, 4, 1, 2 μέχρι να ξαναγεμίσει το 3, 5, 4. 3, 5, 4, 1, 2 μέχρι να ξαναγεμίσει. Πρέπει να μάθετε το rotation του παίχτη. Έτσι, πιστέψτε με, θα είναι η καλύτερη επιλογή για σας. Τώρα, εγώ σας έδωσα ένα παράδειγμα με τον Beta Rebuild. Μπορεί να μην έχεις Beta Rebuild, μπορεί να μην χρειάζεται σήμερα ο Beta Rebuild, αλλά κατάλαβες πώς θα δουλεύεις από εδώ και πέρα. Τώρα θα πάμε να δούμε τα Roar Cancel και κάθε πότε είναι τα Roar Cancel. Λοιπόν, τα Roar Cancel... Αν δεν ξέρετε τι είναι τα Roar Cancel, γιατί τα έχουμε πει και πόσες φορές, τα Roar Cancel είναι 3. Το boss, αν δεν ξέρετε ήδη, κάθε συγκεκριμένες ώρες, 3 συγκεκριμένες ώρες, 3 λεπτά συγκεκριμένα, πηγαίνει στο κέντρο για 5 δευτερόλεπτα και κάνει ένα Roar το οποίο, ας το πούμε, ότι φωνάζει και λέει στον εαυτό του ότι εγώ παίρνω τη δύναμη και παίρνει το dodge που λέμε στο συγκεκριμένο Paralyze Season και κάνει το buff στον εαυτό του και συνεχίζει να σε βαράει. Αυτές οι ώρες είναι οι εξής εδώ πέρα. Ξεκινάει από τα 2 λεπτά και 4, το οποίο πηδάει στο κέντρο και στο 1 και 59 είστε σε ετοιμότητα να χρησιμοποιήσετε το skill σας για να κόψετε το cancel.
Για να κάνετε cancel το Roar. Το επόμενο είναι στο 1 και 13. Πηδάει στο κέντρο και στο 1 και 8 ξεκινάει και κάνει το buff. Και στο 0 και 35 πηδάει και στο 0 και 30 κάνει το buff. Αυτές είναι οι 3 ώρες οι οποίες χρειάζεται και κάνει και πηδάει στο κέντρο για να κάνει. Άρα, εάν το βάλετε στο μυαλό σας ότι αυτές οι συγκεκριμένες ώρες είναι αυτές που πρέπει να έχετε κρατήσει τα skill σας τα οποία κάνουν το συγκεκριμένο debuff, θα σας βοηθήσουν να μπορέσετε να κάνετε όσο πιο πολύ το δυνατόν το συντομότερο cancel το roar. Θα πάμε να δούμε κάποια παραδείγματα για τις ώρες και μετά θα παίξουμε ένα run τελείως για να δείτε συγκεκριμένα πώς είναι να κάνετε cancel τα roar και τι διαφορά θα έχει αν δεν κάνετε cancel τα roar.
Άρα, από ό,τι καταλάβατε, παιδιά, ναι, νομίζω ότι πρέπει να κάνετε cancel τα ROAR. Αν δεν έχετε καταλάβει ακόμα πότε κάνετε cancel τα ROAR, πιστεύω ότι αυτό το βίντεο θα σας βοήθησε όσο θα βοηθούσε κάποιον ο οποίος ήταν αρχάριος. Τώρα, αν νομίζετε ότι έχετε καλύτερο τρόπο για να μπορέσετε να κάνετε τα ROAR cancel, μπορείτε να σχολιάσετε από κάτω και να βοηθήσετε και τους άλλους που δεν ξέρουν. Αυτό ήταν το βίντεο για σήμερα, παιδιά. Αν έχετε κάποια απορία, γράψτε κάτω στα σχόλια και θα σας βοηθήσω. Αν είστε από την ομάδα, μπορείτε να μπείτε και στην ομάδα στο Greek Community, το οποίο έχουμε στο Facebook, και θα μπορέσουμε να σας βοηθήσουμε παραπάνω. Μέχρι το επόμενο βίντεο, παιδιά, τα ξαναλέμε.